Κυρία Σαρίβλου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Καλημέρα κιόλας. Καλή σας ημέρα. Θα μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Καστελορίζου. Είναι έκτη χρονιά φέτος της διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Καστελορίζου πέρα από τα σύνορα, το οποίο απέκτησε γρήγορα πολύ φήμη, τόσο για το Καστελόριζο και το συμβολισμό που αυτό αποπνέει, αλλά όσο και για το γεγονός ότι ξεκινήσατε ως ένα θεματικό φεστιβάλ, το οποίο πολύ γρήγορα πήρε μεγάλη, έτσι, μεγάλη δημοσιότητα. Καταρχάς, πέστε μου τι θα μας παρουσιάσετε φέτος. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ πολύ το CNN Greece που στέκεται χορηγός επικοινωνίας αυτής της πολύ μεγάλης εθνικής προσπάθειας. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά. Πρώτα-πρώτα να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου διεξάγεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Άρα οι διοργανωτές είναι ιστορικοί και πολύ σωστά είπατε ότι ξεκίνησε ως θεματικό φεστιβάλ, ως φεστιβάλ ιστορικού ντοκιμαντέρ. Στην πορεία όμως επεκτάθηκε και συμπεριλαμβάνει σήμερα και όλα τα κοινωνικοπολιτικά θέματα που απασχολούν την Ιφίλιο. Φέτος είχαμε 600 συμμετοχές από 50 διαφορετικές χώρες και η προκριματική επιτροπή, διεθνώς καταξιωμένοι σκηνοθέτες, επέλεξαν τα καλύτερα 27 για να διαγωνιστούν. Οι 27 ντοκιμαντέρ λοιπόν διαγωνίζονται και 17 διαφορετικές χώρες. Επίσης έχουμε και το πανόραμα, στο οποίο υπάρχουν εκτός διαγωνισμού 16 πολύ αξιόλογες ταινίες, αλλά δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να μπουν στο διαγωνιστικό. Οι πολλές χώρες και οι πολλές συμμετοχές εξασφαλίζουν και την παρουσία πολλών πρεσβειών και πολλών πρεσβευτών για ακόμα μία χρονιά. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών ζει και ευημερεί στη μακρινή Αυστραλία. Είναι 100.000 άνθρωποι στα ανώτατα αξιώματα της Αυστραλιανής κοινωνίας, οι λεγόμενοι Kazi Australians, οι Καστελοριζιοί Αυστραλοί. Και αυτή είναι η αιτία που πρώτα-πρώτα η πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα μας παρακολουθεί και στέκεται αρρωγός των προσπαθειών μας. Από εκεί και πέρα έχουμε μαζί μας κάθε χρόνο την πρεσβεία της Αμερικής, του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε φέτος όλους αυτούς τους διακεκριμένους καλεσμένους. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο των ταινιών που με ρωτήσατε, αυτές είναι στο διαγωνιστικό περισσότερο ιστορικού περιεχομένου. Έχουμε το θέμα, ας πούμε, ενός ελληνικού ντοκιμαντέρ που θυμάμαι, τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την ιστορία των προσφύγων όταν ήρθαν το 22. Και αυτά τα κτίρια συνδέονται με την ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού και πώς το αντιμετώπισε και συνεχίζει να το αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος. Και από την άλλη μεριά έχουμε ταινίες για το Apartheid, για την Νότιο Αφρική, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νότιο Αφρική. Είναι πραγματικά ποικίλες οι ταινίες, αλλά πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου. Θέλουμε όλα αυτά τα χρόνια και επιμένουμε σε αυτό να είμαστε ένα φεστιβάλ μπουτίκ. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα. Μας ενδιαφέρει όμως πολύ και έχουμε μία εμμονή σε αυτό στην ποιότητα. Μας ενδιαφέρει αυτά που θα προβληθούν από τις 600 ταινίες, δηλαδή οι 27, να είναι πράγματι οι καλύτερες. Και από τις 27, οι ακόμα καλύτερες να κερδίσουν τα βραβεία που δίνονται με χορηγία της Βουλής των Ελλήνων. Όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Φέτος είναι πολύ μεγάλη τιμή, ιδιαίτερη τιμή. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας και για μας είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή να έχουμε την αρρωγή της, την υποστήριξή της και την αιγίδα της. Προσπαθούμε λοιπόν να φανούμε αντάξιοι. Υπάρχει φέτος κάποιο αφιέρωμα?
Κάποιο ιδιαίτερο αφιέρωμα δεν υπάρχει. Όλο το φεστιβάλ έχει το στίγμα του 1821. Ξεκινάμε με μία ταινία αφιερωμένη στις πέτσες και το ρόλο που έπαιξαν το 1821 του Θωμαίδη. Είναι η τελετή έναρξης του φεστιβάλ, θα γίνει με αυτή την ταινία. Ακολουθεί βέβαια μία συναυλία αφιέρωμα σε τραγούδια της Ελευθερίας, γιατί αν μη τι άλλο, τα 200 χρόνια της Επανάστασης μας θυμίζουν μερικές έννοιες. Την έννοια, ας πούμε, του χρέους προς την πατρίδα, της αυτοθυσίας, την έννοια του ήρωα, ελληνική λέξη που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και βεβαίως την υπέρτατη αξία της ελευθερίας. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί όλο το φεστιβάλ. Και οι συναυλίες έναρξης και λήξης και οι παρουσιάσεις βιβλίων που θα γίνουν. Για παράδειγμα, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα βιβλίο που γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Γενέβης και αφορά προεπαναστατικά κείμενα του 1821. Αυτά τα προεπαναστατικά κείμενα δημοσιεύτηκαν στα γαλλικά και στα αγγλικά στον τύπο της εποχής. Εμείς σήμερα σαν Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών τα έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά και στα τουρκικά. Είναι μια τετράγλωσση έκδοση που θα παρουσιαστεί στο κοινό του φεστιβάλ σε μορφή θεατρικού αναλογίου. Πολύ ωραία. Έχουμε την παρουσία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου που θα κάνει μια έκθεση για τον αγώνα 1821 και Αιγαίο. Όλο το φεστιβάλ έχει αυτό το άρωμα, καθώς οφείλουμε, νομίζω, να τιμήσουμε τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Το πρόγραμμα γενικότερα το πρόγραμμα των ημερών, όσο δηλαδή διαρκέσει το φεστιβάλ, τι άλλο θα περιλαμβάνει, μπορείτε να μας τα πείτε έτσι και γραμματικά. Ναι, κοιτάξτε, το φεστιβάλ θεωρώ τον πρώτο χρόνο, το 2016, ότι απέτυχε. Δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει την τοπική κοινωνία. Μας ενδιαφέρουν πολύ οι ξένοι φίλοι μας εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας που θα έρθουν και θα παραστούν, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρουν και η τοπική κοινωνία και τα παιδιά του Καστελορίζου. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Καστελορίζου είναι 50% οι ταινίες τεκμηρίωσης και το άλλο 50% είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται παράλληλα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ για τα παιδιά του Καστελορίζου. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας και θα έχουμε μαθήματα φωτογραφίας, μαθήματα σεναρίου, μαθήματα κινηματογράφησης. Θα είναι το βράδυ το κουκλοθέατρο ο Καραγκιοζοπαίχτης. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις γιατί, όπως γνωρίζετε, μέχρι τη Μικρασιατική τραγωδία, το Καστελόριζο ήταν σημείο αναφοράς. Πάντα ήθελε να μοιάσει στη μεγάλη αρχόντισσα της Ιωνίας, της Σμύρνη. Ό,τι καλό έφερναν οι Σμυρνοί, το έπαιρναν αμέσως οι Καστελοριζοί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαν 3.000 μαθητές, 14.000 κατοίκους, τις καλύτερες σχολές αργυροχρυσοχοΐας όλης της περιοχής. Ότι είχαν βιβλιοθήκες, ότι είχαν επενδύσει δηλαδή στα γράμματα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι να ξαναβρει το Καστελόριζο τη θέση που του αξίζει πολιτιστικά. Γιατί αυτή είναι η θέση που του αξίζει. Πείτε μου λίγο για τα βραβεία και για την κριτική επιτροπή. Ποιοι θα είναι αυτοί Ναι, που την απαντήσουν, θα είναι καλεσμένος ο είναι πάρα πολύ τιμητικό. Ο πρόεδρος φέτος, ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Κλάους Έντερ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου. Μέσα στην Κριτική Επιτροπή είναι η Μαριάννα Οικονόμου, που είναι πρόεδρος Ελλήνων ντοκιμαντεριστών, καταξιωμένη σκηνοθέτηδα. Είναι ο Ζαν Κριστόφ Καρόν από το κανάλι του Phoenix της Γερμανίας. Είναι ένα κανάλι που εξειδικεύεται μόνο στο ντοκιμαντέρ και ιδιαίτερα στο ιστορικό ντοκιμαντέρ. Είναι ο Μπρούνο Σατελέν που είναι επίσης συντονιστής φεστιβάλ ντοκιμαντέρ παγκοσμίως και η Μάρο Ναστοπούλου που είναι σκηνοθέτηδα. Τα βραβεία τώρα. Έχουμε το βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ, καλύτερου κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, το βραβείο ελληνικού ντοκιμαντέρ με την αρρωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το βραβείο του Οδυσσέα για απόδημο σκηνοθέτη με την αρρωγή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας,
Και έχουμε το βραβείο του ΕΚΟΜΕ, σταθερός αρρωγός των προσπαθειών μας, ο ίδιος ο Πάνος ο Κουάνης, αλλά και το ΕΚΟΜΕ, που δίνει το βραβείο Μεσογειακής Φιλίας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Το Καστελόριζο είναι μικρό και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολύ κόσμο, όπως ξέρουμε, έτσι το έχουμε επισκεφτεί. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε αυτό για ανθρώπους που ενδεχομένως θα ήθελαν να κάνουν τις διακοπές τους και παράλληλα να, να πετύχουν πάνω σε ένα σημαντικό έτσι, πολιτιστικό δρόμο, να δουν και τις ταινίες τους, να γνωρίσουν και κόσμο. Έχετε σκεφτεί πώς θα μπορούσε να πάει πέρα από τα σύνορα, να το πω έτσι, το φεστιβάλ σας, δηλαδή να ταξιδέψει ας πούμε, στην Ελλάδα όπως κάνουν και άλλα φεστιβάλ? Το κάνει αυτό το πέρα από τα σύνορα, το κάνει αυτό ήδη και θα σας εξηγήσω πώς. Κάθε χρόνο, παράλληλα με τις προβολές, έχουμε ένα τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα και ένα τιμόμενο κανάλι και ένα τιμόμενο φεστιβάλ. Καλούμε τους αγαπημένους φίλους να έρθουν από το εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι μετά το πέρας του φεστιβάλ θα μας καλέσουν και οι ίδιοι και το φεστιβάλ θα μπορέσει να περιοδεύσει. Για παράδειγμα, τον πρώτο χρόνο τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα ήταν το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το κανάλι ήταν το BBC. Αμέσως μετά το πέρας του φεστιβάλ, με τις βραβευμένες ταινίες μας, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο, προάγοντας και την ίδια την ιστορία του Καστελορίζου, προάγοντας και προβάλλοντας στους Άγγλους φίλους μας και το ίδιο το Καστελόριζο και την ίδια την Ελλάδα, όχι μόνο το φεστιβάλ. Κάθε χρόνο λοιπόν περιοδεύουμε, δεν καταφέραμε να περιοδεύσουμε λόγω του περιορισμού του κορονοϊού μόνο πέρσι. Πέρσι αναγκαστικά το τιμόμενο κανάλι ήταν το ελληνικό κανάλι, το Όμιλος Alter Ego και το Πανεπιστήμιο ήταν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Φέτος όμως, το τιμόμενο Πανεπιστήμιο είναι το Ινστιτούτο Ντοκιμαντέρ στην Πράγα, στην Τσεχία και το τιμόμενο κανάλι είναι επίσης ένα κανάλι της Τσεχίας που εξειδικεύεται στο ντοκιμαντέρ. Πολύ ωραία. Κύριε Σερίγου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι και πάλι να είναι επιτυχημένο το φεστιβάλ και εύχομαι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνοντας να πω ότι θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο, Έλληνες και ξένους, στο νησί μας, στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε την συναρπαστική ιστορία του νησιού μας στα πέρατα της οικουμένης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.